Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση, την εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου θα ρίξουμε μία ματιά στα θέματα που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα, καθώς και όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζετε για εσάς που μόλις έχετε ξυπνήσει. Είχαμε όμως μία βόμβα η οποία εξεράγει στις 4:58 ακριβώς στη ΔΟΗ Κηφισιάς. Για τη βόμβα αυτή είχαν ειδοποιήσει οι δράστες στο zoogla.gr στις 4:25. Πάμε όμως να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη συνάδελφο Άννα Μορφούλη να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, Νικολέτα. Δυστυχώς ξεκινάμε τη σημερινή ημέρα όχι με πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Όπως ακριβώς είπες και εσύ, σημειώθηκε μία έκρηξη στην ΔΟΗ Κηφισιάς. Οι δράστες είχαν ειδοποιήσει στο Zoogla.gr, είχαν κάνει προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά τις άμεσες δράσεις, καθώς και όχημα της πυροσβεστικής. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτηρίου, βρισκόταν μέσα σε ένα σάκου βαγιάς. Να σημειώσουμε ότι από την έκρηξη ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο υπήρξαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτίριο. Κάποια αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν εκεί τριγύρω, φαντάζομαι θα υπήρχαν. Είχαμε ζημιές και σε αυτοκίνητα. Υπήρχαν κάποια παρκαρισμένα οχήματα εκεί κοντά στο κτίριο, μπροστά, δίπλα κτλ., τα οποία υπέστησαν κάποιες υλικές ζημιές. Καταστράφηκε το στέγαστρο της εισόδου της εφορίας, ενώ από το οστικό κύμα έσπασαν μάρμαρα και τζάμια. Άλλωστε, συγγνώμη αν σε διακόπτω, βλέπουμε και εμείς και οι τηλεθεατές τα αποκλειστικά πλάνα από τη zoogla.gr που έχουν τραβηχτεί. Πες μου, Άννα. Να σημειώσουμε ότι την έρευνα για αυτό το περιστατικό έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και φυσικά η εφορία σήμερα θα είναι κλειστή, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Zoogla.gr ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Χιωτάκης. Αν είχαμε όμως και ένα τροχαίο εδώ κοντά στην Κηφισιά, πες μας λίγες λεπτομέρειες και γι' αυτό. Λοιπόν, σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν από τις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Άβρας 18 στο Κεφαλάρι εδώ κοντά. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 άνδρες, προκειμένου να προχωρήσουν σε ενδεχόμενο απεγκλωβισμό οδηγών. Την ώρα που έφτασαν στο σημείο αυτό δεν κρίθηκε σκόπιμο. Να πούμε ότι συγκρούστηκαν δύο οχήματα μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Υπήρχε κάποιος τραυματισμός? Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Βρίσκεται σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μπορείτε και εσείς να ενημερωθείτε παραπάνω για το περιστατικό αυτό και μέσα από τη σελίδα του zoogla.gr. Πάμε όμως σήμερα, να πούμε 5η, 26 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα, Νικολέτα? Σαν σήμερα, λοιπόν, έγινε το 1932 ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Ο σεισμός αυτός προκάλεσε το θάνατο 161 ανθρώπων, καθώς δημιούργησε και σοβαρές ζημιές σε μονές του Αγίου Όρους. Σαν σήμερα, να πούμε πίσω, το 1881 γεννήθηκε ο Έρνεστ Γκρέφενμπεργκ, ο οποίος ήταν γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Είχε κάνει και μία μελέτη, η οποία, Νικολέτα, έλεγε ποιος είναι ο ρόλος ουσιαστικά της ουρήθρας στον γυναικείο οργασμό. Έπειτα από αυτό, μετά από μια δεκαετία, οι δύο σεξολόγοι Τζον Πέρι και Μπέβερλι Γουίτλ ονόμασαν την περιοχή προς τιμήν του Γκρέφενμπεργκ Γκρέφενμπεργκ Σποτ ή G-Spot, το γνωστό σημείο G. Σαν σήμερα πέθανε το 1989 ο Παύλος Μπάκο Γιάννης, δημοσιογράφος και πολιτικός. Αυτά ήταν τα γεγονότα σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάποια πολύ γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο. Πάμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Μάθημα μίσου στα σχολεία από τη Χρυσή Αυγή. Ανατριχιαστικές καταγγελίες από εκπαιδευτικούς για τη δράση των ακροδεξιών. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, σύνδεσμος στη Χρυσή Αυγή στην Οίκαια.
Σιατιστής Παύλος. Ο ναζισμός δεν έχει φίλους, έχει μόνο θύματα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Μαζεύεις αποδείξεις, κληρώσου για ένα ψυγείο. Στην ανάκριση το βαλιτσάκι που κατέγραφε για καιρό συνομιλίες. Η ΕΕΠ άκουγε πριν το φωνικό. Είναι η εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 7 κόλπα φόρο διαφυγής στο στόχαστρο της εφορίας. Σχεδιάζουν νέα ρύθμιση για τα χρέη στα ταμεία. Τροπολογία μπλόκο για μετανάστευση. Ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα, ο σιατιστής Παύλος για την ψήφο στη Χρυσή Αυγή. Δεν έχετε άλοθη. Ο Κοριός δένει και βουλευτές. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, στο εξώφυλλο είναι υπερφορολόγηση, ύφεση και συρρήκνωση εισοδημάτων άλλαξαν την εικόνα. Οπισθοχώρησαν 14 χρόνια οι επενδύσεις στα ακίνητα. Ποινή αφαίρεσης αφημί για τις περιοδικές. Μέτρο πίεσης προς όλους και διαδικασία εκαθάρισης ανενεργών κωδικών. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ο ΙΕ δέχτηκε ελαφρά την καρδία συνάντηση Ελλήνων με εκπροσώπους του ψευδοκράτους. Εθνικό ολίσθημα από το Βενιζέλο. Ύποπτα παιχνίδια στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Στην εφημερίδα Ημερησία, ενώπιον της δικαιοσύνης τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Με μαρτυρικές καταθέσεις δένουν την κατηγορία για εγκληματική οργάνωση. Ελπίδες για συμφωνία. Τριήμερη μάχη για καταρχήν ναι από την Τρόικα με το βλέμμα στο Eurogroup. Ενώ στην εφημερίδα «Η Αυγή», η ένοχη σιωπή για την δράση της Χρυσής Αυγής. 900.000 πολίτες εκτός δημόσιας υγείας. Στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», οι έρευνες αγγίζουν την κορυφή Χρυσής Αυγής. Επιβαρυτικά στοιχεία για στελέχη και βουλευτές της διαθέτει δικαιοσύνη. Ανοίγματα του Προέδρου του Ιράν προς τη Δύση. Πάλι Σόιμπλε θέλει το 72% των Γερμανών. Η καγκελάριος της Ευρώπης. Θερμοκοιτίδα νέων δημιουργών από το βίος. Στην εφημερίδα το Ποντίκι. Σήκω μπάμπι να τους δεις. Καταραίει το προφίλ του αγαπημένου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καίγεται ο Κασιδιάρης και από κάτω έχει ένα σκίτσο στο οποίο λέει «Συνάδελφοι, ψάχνουμε για χρυσαυγίτες στην αστυνομία». Καλό συνάδελφε, αλλά εδώ είναι η Χρυσή Αυγή. Το αστυνομικό τμήμα είναι δίπλα. Στην εφημερίδα των συντακτών απορρίπτουν τη δημοκρατία και δοξάζουν τη Γερμανία του Χίτλερ. Αποκάλυψη. Τι κρύβει το καταστατικό της Χρυσής Αυγής. Η κυβέρνηση επιμένει στα δύο άκρα. Τα μισά εισοδήματα σε φόρους και δάνεια. Καταστροφικό το δασικό νομοσχέδιο. Ενώ στην εφημερίδα Εσπρέσο, η τρανσέξουαλ Εύα Κουμουριανού αποκαλύπτει τις καυτές ερωτικές βραδιές με πρόσωπα της Showbiz. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με επεισόδια έληξε το χθεσινό βραδινός αντιφασιστικός συλλαλητήριο Νικολέτα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ο Παύλος ζει, τσακίζει τους Ναζί ήταν το κεντρικό σύνθημα των περίπου 5.000 διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, αλλά και των κομμάτων. Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε από τις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου και ακολούθησε συναυλία. Σημειώνεται, Νικολέτα, ότι την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο, Κατερίνη και Χανιά. Η αστυνομία προχώρησε συνολικά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε 62 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σημειώνεται ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει προληπτικά σε προσαγωγές από το ύψος των Προπυλαίων, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι διαδηλωτές προσήχθησαν επειδή βρέθηκαν να φέρουν μάσκες. Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ άνοιξαν και όλοι οι σταθμοί του μετρό. Ταυτόχρονα όμως και κάποιες ομάδες διαδηλωτών πραγματοποίησαν πορεία προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής επί της Μεσογείων, όπου και έφτασαν στις 8 το βράδυ. Η Λεωφόρος Μεσογείων ήταν ήδη κλειστή από τις 6.30 το απόγευμα στο ύψος της Κατεχάκης, ενώ τα γραφεία της Χρυσής Αυγής αποκλείστηκαν από νωρίς από αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία εισαγγελέα ο οποίος εποπτεύει. Πάντως, να σημειωθεί ότι οι διαδηλωτές ζήτησαν να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα γραφεία της οργάνωσης. Να πούμε κιόλας ότι όλοι εσείς τηλεθεατές μπορείτε και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή πλάνα αποκλειστικά από το Ζούγκλα, από το χθεσινό βραδινό αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Να πούμε ότι στις 8 και 10 μερίδα διαδηλωτών πέταξε προς τους αστυνομικούς πέτρες αλλά και βόμβες Μολότοφ. Οι αστυνομικοί, όπως ήταν φυσιολογικό, απάντησαν με κρότου λάμψης και χημικά. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών αποχώρησε μετά τη ρήψη χημικών, ενώ στο σημείο παρέμειναν για μία ώρα περίπου κάποιοι νεαροί που έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον 10 κάδους. Με εντολή του Πρωθυπουργού να επεκταθεί η μάχη με τα χρυσαυγίτικα στα γονίδια, όπως τους χαρακτήρισε, σε όλη την κλίμακα των ενστόλων, πορεύονται τα Υπουργεία Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, ενώ στην κυβέρνηση αναμένουν τον πρώτο κύκλο διώξεων από τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που θα αφοπλίζουν πλήρως το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου. Νικολέτα, είχαμε και μια αντιφασιστική πορεία και στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, λοιπόν, ξεκίνησε η αντιφασιστική πορεία στην Εγνατία με μέτωπο προς τα δυτικά. Ο Παύλος ζει, τσακίζει τους Ναζί. Είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα, Έλενα, που ακουγόταν στην διαδήλωση. Αρχικά, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, μετά από κάλεσμα κομμάτων και φορέων για να πραγματοποιήσουν αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο είχαμε και σε Βόλο και σε Σκιάθο. Να πούμε ότι είχαν ένα πρωτότυπο τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά του φασισμού και της βίας κάποιοι συνάδελφοι μουσικοί του Παύλου Φίσα που εργάζονταν σε διάφορα καταστήματα της Σκιάθου. Κατόπιν αυθόρμητης συνεννόησης πραγματοποίησαν αντιφασιστική συναυλία στη μνήμη του άτυχου 34χρονου στο παλιό λιμάνι του Παπαδιαμάντη, την οποία οι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες του νησιού παρουσίασαν ενθουσιασμένοι και αγκάλιασαν με ιδιαίτερη θέρμη. Αντιφασιστικές πορείες, Νικολέτα, και σε Χανιά και σε Ηράκλειο. Βεβαίως, Έλενα. Και εκτός από αυτό, υπήρχαν και πρωινές κινητοποιήσεις μαθητών της εκπαιδευτικής και μαθηματικής κοινότητας. Μαθητικής κοινότητας, με συγχωρείτε. Το πρωί της ίδιας μέρας, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο καθηγητών, σπουδαστών, φοιτητών, μαθητών και μελών του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, όπου αργότερα δόθηκε και συναυλία. Οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, μαθητές και σπουδαστές, όλοι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα ενάντια στον φασισμό και στη Χρυσή Αυγή. Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιείται και στην Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου και εκεί ακολούθησε συναυλία, Έλενα. Ολοκληρώθηκε το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Το Ζούγκλα ήταν εκεί. Από τις 6 το απόγευμα όλο το επιτελείο έδειχνε ζωντανή εικόνα. Οι ρεπόρτερ ήταν στην πρώτη γραμμή του συλλαλητηρίου. Θα πάμε όμως, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλώς ήρθατε και πάλι. Είναι η εκπομπή Πρωινή Ανάρτηση, η δική μας Πρωινή Ανάρτηση κάθε πρωί από τις 9 μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα σας ενημερώνουμε καθημερινά για τις εξελίξεις της Ελλάδας και τις διεθνές εξελίξεις. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500 και να μας λέτε το οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. Πάμε όμως να δούμε, Έλενα, το πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Τι έχει αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα? Έκρηξη βόμβας στη ΔΟΗ Κηφισιάς. Προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο ζούγκλα.gr. Τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο, όπως ήταν φυσικό, έσπευσαν αμέσως οι ρεπόρτερ του σταθμού. Πάμε να δούμε το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Γιατί τον σκότωσα? Τα έολα επιχειρήματα και οι αντιφάσεις Ρουπακιά κατά την απολογία του. Μπορείτε και εσείς να βλέπετε αυτή τη στιγμή το εξώφυλλο, το πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Ενώ στο τρίτο θέμα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Έκταξη σύσκεψη στον Άριο Πάγο. Έσπασε η ομερτά για τη Χρυσή Αυγή. Έτσι ακριβώς, καλά τα λέει ο τίτλος του πρωτοσέλιδου, Νικολέτα, μιας και ένα βήμα πριν στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος της Χρυσής Αυγής, βρίσκεται η δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό και υπό την προεδρία της εισαγγελέως του Αριού Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, πραγματοποιήθηκε στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι προϊσταμένοι της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου και ο εισαγγελέας Αφετών
κύριος Σαγελάκος. Οι αποκαλυπτικές καταθέσεις Έλενα που έδωσαν οι δύο μάρτυρες κλειδιά ξετύλιξαν το κουβάρι της δράσης αλλά και της δομής της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να στοιχειοποιηθεί η κακουργηματική κατηγορία. Αξιοποιώντας λοιπόν τα στοιχεία αλλά και λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ευρήματα των ιδιοκτητών αρχών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βουρλιώτης, είναι σε θέση να προχωρήσει άμεσα στην σύνταξη σχετικού πορίσματος για να δώσει στην κυρία Κουτζαμάνη. Όπως φαίνεται, Νικολέτα, μετά από τις μαρτυρίες των δύο μαρτύρων, φαίνεται πως έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με τους δύο αυτόπτες μάρτυρες, ο δολοφόνος του 34χρονου δεν ήρθε μόνος του, αλλά συνοδευόταν από ένα ακόμα άτομο στο αυτοκίνητο. Οι μάρτυρες, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Οπότε, ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες οι οποίοι από την αρχή κατέθεσαν ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς ήρθε μόνος του στο σημείο της δολοφονίας. Άνοιξαν τα στόματα. Άνοιξαν λοιπόν τα στόματα. Είδαμε χτες μαρτυρίες ανθρώπων. Να σου συμπληρώσω, Έλενα, ότι χτες μίλησαν άτομα που ήταν παλιά στην Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς όμως με την δράση. Μίλησαν, να πούμε, και στον αντισαγγελέα κύριο Βουρλιώτη τα άτομα αυτά, τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είπαν πώς ακριβώς λειτουργούσε το σύστημα του κόμματος, τι ακριβώς γινότανε και ελπίζουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν όντως είναι αληθινά. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του πρώην μέλους της Χρυσής Αυγής στο γραφείο του κύριου Βουρλιώτη, ήταν παρούσα και η εισαγγελέας κυρία Κουτζαμάνη. Να προσθέσουμε ότι ο μάρτυρας αυτός, το πρώην μέλος, έχει τεθεί υποκαθεστώς προστασίας. Ο μάρτυρας, όπως ήταν λογικό, αποχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και έδωσε λεπτομερέστατες αναφορές για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τα στοιχεία, βέβαια, δεν πρόκειται να γίνουν γνωστά εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο και πιθανότατα να μην εμφανιστεί ούτε ο ίδιος να καταθέσει, Νικολέτα. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν στον κύκλο της Χρυσής Αυγής και τα οποία έχουν τη διάθεση να καταθέσουν αρκεί να τεθούν και αυτοί υπό καθεστώς προστασίας. Πάμε όμως για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σύντομα να ολοκληρώσουμε το θέμα. Καλημέρα, επιστρέψαμε από το Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μορφούλη. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου κάνουμε καθημερινά τη δική μας σε εσάς πρώτη ανάρτηση. Νικολέτα, φαίνεται πως και ο συνήγορος του πολίτη ασχοληθεί με το θέμα της Χρυσής Αυγής, στέλνοντας μία επιστολή. Μία επιστολή, λοιπόν, σήμα κινδύνου για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι οποίες μπορεί να λάβει το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην χώρα μας. Εκπέμπει ο συνήγορος του πολίτη. Με μια επιστολή σοκ τονίζει πως η ρατσιστική βία στην Ελλάδα έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει τα 281 κρούσματα ρατσιστικής βίας μέσα σε 1,5 χρόνο, εκ των οποίων τα 135 οδήγησαν σε τραυματισμό 400 ατόμων και σε 4 δολοφονίες, με το 25% των περιστατικών να συνδέονται με μέλη της Χρυσής Αυγής. Σε 44 περιπτώσεις αστυνομικών που έχουν προχωρήσει σε ρατσιστικές ενέργειες, σε 2 στελέχη του λιμενικού και σε 1 περίπτωση στελέχους της Δημοτικής Αστυνομίας, ο συνήγορος του πολίτη επισημαίνει ότι πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου, αφού η πλειοψηφία των ρατσιστικών επιθέσεων για διάφορους λόγους είτε δεν καταγγέλλεται καθόλου, είτε καταγγέλλεται αλλά δεν καταγράφεται, είτε καταγράφεται αλλά όχι ως ρατσιστική. Τέλος, στην έκθεση επισημαίνεται πως υπάρχει σημαντική απόκληση ανάμεσα στην επίσημη και στην ανεπίσημη καταγραφή ρατσιστικών επιθέσεων από το 2012, καθώς την ώρα που ο ίδιος έχει στην διάθεσή του 253 καταγγελίες από την Ελλάς έχει καταγραφεί λιγότερο από το 1/3 των περιστατικών. Φαίνεται λοιπόν κάτι, Έλενα, το οποίο δεν είναι ωραίο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αστυνομία έχει συνοχή των περιστατικών αυτών και ας ελπίσουμε ότι δεν θα φανεί ότι κρύβει πράγματα. Πάμε όμως, Έλενα, να δούμε για τον ψυχίατρο, ο οποίος φάνηκε ότι ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. Τι είπε στην εξέλιξη. Όπως ο κύριος Μέγαλο Οικονόμου, εκτεταμένη έρευνα σε όλα τα πιστοποιητικά όπλο φορείας που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες, ξεκίνησε
το ψυχιατρικό, η δίκη του ψυχιατρικού νοσοκομείου Δαφνή με αφορμή τις καταγγελίες του κύριου μεγαλοοικονόμου ότι ο συναδελφός του Κώστα Σπάρας Χάκης υπέγραφε έγγραφα για άτομα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Διαβάσαμε χθες την καταγγελία που έκανε. Σύμφωνα με αυτή, ο κύριος μεγαλοοικονόμου ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής να πάρει άμεσα μέτρα για να διασωθεί η στοιχειώδης αξιοπρέπεια της ψυχιατρικής κοινότητας και η αξιοπιστία του ίδιου νοσοκομείου, καθώς και να γίνουν πιο ουσιαστικές οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών για άδεια πληροφορίας. Στις φωτογραφίες που μπορείτε και εσείς να δείτε, με κόκκινο κύκλο φαίνεται ο Παρασχάκης, ο οποίος φαίνεται να είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Είχε κατέβει και στις εκλογές της προηγούμενης, Νικολέτα, στον ομό Λάση Θείου. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο, ένα απόσπασμα από το βίντεο που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Και δεύτερον, έχουν δοθεί πράγματι άδειες πληροφορίες ή άλλες άδειες χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα στην οποία δεν ελέγχουμε τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών, όμως ένας δημόσιος λειτουργός οφείλει να σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Εάν λοιπόν έχουν υπάρξει δηλώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πολίτευμα και το σεβασμό που όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί διαόρκου υποχρεούμαστε να έχουμε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, θα ακολουθεί ο νόμος. Κύριε Υπουργέ, για τις συγκεκριμένες καταγγελίες, γιατί δεν είναι πρόσφατες, είναι τουλάχιστον ένα χρόνο πριν για τον συγκεκριμένο γιατρό. Είχε γίνει ήδη ένοκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο. Μόνο για το κομμάτι της να βιώνω πληροφορίες και ατελείς. Εμείς την επαναφέρουμε. Έχει καταλήξει λοιπόν. Την επαναφέρουμε και κυρίως προσθέτουμε δηλώσεις που έχουν γίνει στο ενδιάμεσο σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Τονίζω που φέρεται να τις έχει κάνει και θα ελεγχθούν αν έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, στην καταγγελία περιλαμβάνεται μία δήλωση ότι καλεί τους στρατιωτικούς να πάρουν τα όπλα και να βυθίσουν τη χώρα στο αίμα και ότι ο λαός θα τους υποστηρίξει. Mm-hmm. Προφανώς μία τέτοια δήλωση που καλεί σε στρατιωτικό πραξικόπημα δεν συνάδει με δημόσιο λειτουργό και θα τηρηθεί ο νόμος εάν έχει γίνει τέτοια δήλωση. Άλλο οι προσωπικές απόψεις του καθενός μας και άλλο ο σεβασμός στην δημόσια λειτουργία. Ο δημόσιος λειτουργός διαόρκου σέβεται υποχρεωτικά το Σύνταγμα και τους νόμους αυτού του κράτους. Όποιος νομίζει ότι αυτοί οι νόμοι δεν του κάνουν, τίθεται εκτός του δημοσίου. Τώρα, όσο αφορά πόσο γίνεται πιο γρήγορα τις επόμενες μέρες, όσο αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με την μονάδα αιμοδοσίας που έχει τεθεί το αίτημα από την Χρυσή Αυγή και κάτω παρελθόν όσο είμαι εδώ και τώρα και παγίως για το μέλλον, ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση όσο είμαι υπουργός να επιτρέψω να χωρίσουμε την παροχή βοηθείας στους ανθρώπους μας και συγκεκριμένα την παροχή αίματος κατά φυλή, κατά ράτσα ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων δίνεται προς όλους τους ανθρώπους. Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για κομματικούς λόγους, θα βρει τις πόρτες του κλειστές. Άρα υπάρχει κάποιος τρόπος για να μπορέσετε να το σταματήσετε αυτό, γιατί η νομότητα έγινε η ΕΕ. Σας είπα, θα βρει τις πόρτες κλειστές. Ούτως ή άλλως η διάθεση του αίματος δεν γίνεται με τέτοια κριτήρια, δεν είναι στο χέρι τους, Υπουργέ. Ναι, εάν η δική τους διάθεση να πάνε να μπουν, εμείς το δίνουμε μόνο για μία κατηγορία, τότε δεν θα γίνει τέτοια προσφορά. Είδαμε μόλις ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη όσον αφορά τον ψυχίατρο ο οποίος έδινε πιστοποιητικά ψυχικής κατάστασης για άδεια οπλοφορίας. Νικολέτα. Φαίνεται λοιπόν, Ελένα, πως να πάμε μάλλον να αλλάξουμε θέμα. Φαίνεται πως σε αντιφάσεις υπέπεσε ο δολοφόνος του 34χρονου Παύλου Φίσα, ο οποίος έκοψε άδικα το νήμα της ζωής του νεαρού. Τι ακριβώς συνέβη, Ελένα? Ουσιαστικά, Νικολέτα, να πούμε αρχικά ότι ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του 34χρονου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Μαλανδρίνου, αλλά κατά την απολογία του φαίνεται πως προσπαθούσε να παρουσιάσει τα γεγονότα ως μια σειρά άτυχων περιστατικών.
με επιχειρήματα τα οποία ήταν λίγο αφελέστατα, θα λέγαμε. Υποστήριξε πως δεν ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δεν μπορούσε να καταβάλει το ποσό της εγγραφής των 20 ευρώ. Βέβαια, όταν τον ρωτήσαν οι αστυνομικοί για το τέιζερ που βρέθηκε στο σπίτι του, είπε ότι το έχει αγοράσει για να μην μπαίνουν κλέφτες, σε περίπτωση μάλλον που μπουν κλέφτες στο σπίτι του, έναντι του ποσού των 20 ευρώ. Δηλαδή, το ποσό αυτό που δεν είχε να δώσει για την εγγραφή, είχε να το δώσει για το τέιζερ. Όπως είπαμε, λύθηκε, έγινε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τα τηλέφωνα μίλησαν. Ο ίδιος, όπως υποστήριξε ο Ρουπακιάς, είπε ότι πριν τη δολοφονία αλλά και μετά μίλησε με τον Πατέλη, τον γενικό, τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης στη Χρυσή Αυγή, ο οποίος του είπε, σκότωσα, έκανα αυτό το πράγμα, και του είπε και ο Πατέλης, κόψε το λαιμό σου όπως έστρωσες να κοιμηθείς. Ανάμεσα στα τηλεφωνήματα, στα τρία τηλέφωνα που είχε κάνει πριν τη δολοφονία, ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει και έναν απόστρατο των ενόπλων δυνάμεων, τον οποίον είχε γνωρίσει στα γραφεία της Νίκαιας. Στην απολογία του, ο Ρουπακιάς αναφέρει χαρακτηριστικά: όσο βρισκόμουν στην καφετέρια, έλαβα τηλέφωνο από τον Γάμα Δήμ, το όνομά του δεν αναφέρεται ολόκληρο, απόστρατο των ενόπλων δυνάμεων που το γνώρισε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια. Με ρώτησε τι κάνω, χωρίς αιτία. Όσο βρισκόμουν εκεί, πήρα τον Πατέλη, τον Κάζ και τον Δήμ, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν λέγεται το όνομά τους, μίλησα μόνο με τον τελευταίο. Να σου πω, Έλενα, ότι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια έκλεισαν, βάλανε λουκέτο. Είχαμε όμως, θέλω να μου πεις λίγο την... Γιατί, τι δήλωσε, γιατί σκότωσε τον 34χρονο Φίσα. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Ρουπακιάς, τον μαχαίρωσε γιατί βρέθηκε μπροστά του. Πηγαίνοντας, όπως λέει, με το αυτοκίνητο του Πεζό στην Τσαλιδάρη, στην οδό Τσαλιδάρη, είδα μια ομάδα 40-50 ατόμων στον απέναντι δρόμο να χτυπιούνται. Και στα 60-70 μέτρα ήταν αποκομμένη μια άλλη ομάδα 10-15 ατόμων, μέσα στην οποία βρισκόταν και το θύμα ακριβώς μπροστά από το γιο ταχύ μου. Άκουσα από απέναντι να φωνάζουν. Νόμιζα ότι ήταν τσακωμός φιλάθλων. Ξεκλείδωσα το αυτοκίνητό μου, κάθισα στη θέση του οδηγού και άκουσα μία φωνή από τους φίλους του θύματος. Αυτός είναι, αυτός είναι. Αυτοί θεώρησαν ότι εγώ ήμουν μαζί με τους άλλους χρυσαυγίτες και μου επιτέθηκαν. Άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου μου 5-6 άτομα και με γροθοκόπησαν στο κεφάλι. Τότε πήρα συνέστατο μαχαίρι που είχα για αυτοπροστασία. Ένας φίλος του θύματος με μπλε μπλούζα φώναξε την αστυνομία. Αυτός είναι, αυτός είναι. Οι αστυνομικοί ήρθαν σε δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το συμβάν. Τους είδα με τις μηχανές πάνω στο πεζοδρόμιο. Την ώρα που ήρθαν οι αστυνομικοί ήταν 10 με 12 άτομα της παρέας του θύματος. Μετά τη σύλληψή μου πήρα τηλέφωνο τον Πατέλη και του είπα ότι μαχαίρωσα κάποιον άνθρωπο για να μου βρει δικηγόρο. Εκείνος, όπως λέει, είχε επαφές με κόσμο, δικηγόρους κτλ. Του έκανα πανωτές κλήσεις ζητώντας βοήθεια. Αυτός όμως δεν με βοήθησε και μου είπε: κόψε το λαιμό σου, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Φαίνεται όμως, Νικολέτα, ότι μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ότι έγιναν κάποια τηλέφωνα, φάνηκε ότι υπήρχαν κλήσεις, δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς το χρονικό διάστημα, και σε τηλέφωνα βουλευτών. Και σε τηλέφωνα βουλευτών, Έλληνα, δυστυχώς είναι. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε το γεγονός ότι βρέθηκαν τα τηλέφωνα αυτά. Ο Γιώργος Πατέλης, λοιπόν, φέρεται να έχει καλέσει τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιωτάρο και Γιάννη Λαγό. Να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο αν αυτές οι κλήσεις έγιναν σε επίμαχο χρονικό διάστημα ή προγενέστερο ή μεταγενέστερο. Και η σύζυγος όμως του Ρουπακιά, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την πήρε όντως τηλέφωνο ο άντρας της και της είπε ότι χτύπησε ένα παιδί. Τρομοκρατήθηκε, πήγε στο σπίτι, όπου έκαψε όποιο υλικό είχε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εδώ και 2 μήνες μόνο είχαν πάει στη Χρυσή Αυγή. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα νέα όσον αφορά την απολογία του Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κελί του στις φυλακές του Μαλανδρίνου. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο ρεπορτάζ, στο οποίο έκαναν οι συνάδελφοι Παναγιώτης Βλαχουτσάκος και Χρήστος Μαζάνης. Είναι μια άκρο σοβαρή υπόθεση, η οποία αφορά διαχείριση του δημόσιου χρήματος εν μέσω οικονομικής δυσπραγίας, όπως αποκάλυψε το Zoogla.gr. Την ώρα που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν χαράτσια
και υπερογκούς φόρους, χρήματα των φορολογούμενων από τα δημοτικά τέλη. Αποδεικνύεται ότι διετίθεται από τον Δήμο Άμφισσας και στη συνέχεια τον Καλλικρατικό Δήμο Δελφών για εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, παράνομου καταβλισμού Ρωμά της περιοχής. Παράλληλα, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, οι τοπικές αρχές είχαν εγκαταστήσει ακριβώς δίπλα στον καταβλισμό παράνομη παροχή ΦΟΠ, δηλαδή φωτισμό οδών και πλατιών, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι Ρωμά. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Θανάσης Παναγιωτόπουλος, είναι ο εκδότης του Άμφισσα Press. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, καλημέρα σας. Μας ακούτε? Με ακούτε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάνετε καλά? Καλά, μια χαρά εσείς. Φαίνεται πως είναι μια σοβαρή υπόθεση αυτό που αποκάλυψε το Ζούγκλα για τον φωτισμό των Ρωμά, στον παράνομο καταβλισμό των Ρωμά. Εντάξει, σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι μόνο αυτό όσον αφορά τους Ρωμά. Γενικά είναι όλο το αντικείμενο και όλα τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει κατά καιρούς. Δηλαδή δείχνουν το πρόβλημα και ίσως είστε και το μοναδικό που ασχολείται. Δεν ξέρω τι γίνεται και σε άλλες περιοχές, αλλά γενικά με τους Ρωμά υπάρχει έντονο το πρόβλημα στην περιοχή της Άμφισσας. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Κοιτάξτε, έχει γίνει, ας πούμε, έγινε μια μετακατάσταση από το ΒΙΟΠΑ και δίπλα ακριβώς περίπου που είναι και το κανάλι που περνάει το νερό της ΑΙΔΑΠΑ από το Μόρνο προς την Αθήνα. Όταν αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή να πάρει αυτή την απόφαση της μετακατάστασης, γιατί έπρεπε το ΒΙΟΠΑ να λειτουργήσει, μάλλον λόγω του ότι δεν είχε χρόνο, παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος, που μάλλον παράνομα έγινε, γιατί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, 25 Ιουλίου του 2013 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών αποφάσισε ανάκληση της απόφασης αυτής του πρώην Δήμου Άμφισσας. Θέλω να μου πείτε λιγάκι, τι ακριβώς κάνουν? Κλέβουν ρεύμα από τις κολόνες της ΔΕΗ? Εξηγήστε μας το λίγο. Εντάξει, τι εννοείται ότι κλέβουν ρεύμα? Δεν κλέβουν ρεύμα, αφού βλέπω ότι υπάρχει παροχή στο ρεπορτάζ. Το δικό σας υπάρχει, ότι υπάρχει μία παροχή. Παρανόμως ή νομίμως, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα των αρχών να το κρίνουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Ο Δήμος κάνει κάποιες κινήσεις που να αφορούν το παράνομο αυτό καταβλισμό, ώστε να μην υπάρχει πλέον αυτός ο καταβλισμός? Σας είπα ότι έγινε ανάκληση και το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει νέο χώρο, αυτή τη φορά σε δικό του χώρο, δηλαδή που να ανήκει στο Δήμο Δελφών, που θα γίνει μετακατάσταση. Είναι δεν πάρα είναι, πολύ. Είναι βέβαια 10 οικογένειες εντόπιων τσιγκάνων όταν πάρθηκε η απόφαση, είναι παραπάνω. Πόσες περίπου είναι? Δεν το γνωρίζω τώρα πόσες, αλλά είναι αρκετά παραπάνω. Και δημιουργούν προβλήματα και στην περιοχή της Άμφισσας. Εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ και με φωτογραφίες που ψάχνουν τα σκουπίδια, όχι μόνο επειδή υπάρχει φτώχεια και λόγω της κρίσης, αλλά είναι το φαινόμενο, είναι καθημερινό, να ψάχνουν τα σκουπίδια, να τα βγάζουν στους δρόμους, να τα πετάνε, να ψάχνουν υλικά που τα χρησιμοποιούν. Και εντάξει. Ωραία, κύριε Παναγιώτο. Και δεν μας, σαν πόλη κιόλας, δεν μας ευχαριστεί αυτό το θέμα, δηλαδή να ζουν σε ένα κατακλυσμό με αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα, σίγουρα. Έχετε, νομίζω, απόλυτο δίκιο όσον αφορά αυτό κάτι που είπατε. Πρέπει να λυθεί. Δεν ξέρω σε άλλες πόλεις τι γίνεται, αλλά αυτό κάπως πρέπει να βρεθεί. Και να σου πω και κάτι, και υπάρχει πρόβλημα και στο ΒΙΟΠΑ. Κατά καιρούς, επαγγελματίες που δουλεύουν εκεί ή θέλουν αυτή τη στιγμή να κατασκευάσουν επιχειρήσεις και επενδύσεις, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν προέρχονται από εκεί, γιατί πρέπει να γίνει αστυνομική έρευνα πάνω σε αυτό. Ωραία, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δώσατε παραπάνω στοιχεία για το ρεπορτάζ αυτό. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια. Έλενα, και εδώ στην Αθήνα. Έχουμε και εδώ πέρα τέτοιου είδους προβλήματα όσον αφορά παράνομους καταβλισμούς στον Ρωμά. Το γνωρίζεις, το έχουμε δει άλλωστε. Προβλήματα τέτοιου είδους υπάρχουν. Τώρα το θέμα είναι τι κάνουν ο κάθε Δήμος για αυτό. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Αχαρνών, που είχε ένα παρόμοιο πρόβλημα πριν λίγο καιρό, τους έδιωξε από την Οδό Σωτήρος. Θυμάστε που το συζητάγαμε. Ναι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο παρόμοιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι. Δυστυχώς, Ελένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως, γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα και εκείνοι κατηγορούν
τους άλλους ότι θέλουν να τους διώξουν. Είναι επικίνδυνο. Το ξέρεις πολύ καλά ότι από σε περιοχές που είναι εδώ κοντά σε εμάς, καθημερινά έχουν μικρά παιδιά, έχουν τόσο πολλά παιδιά τα οποία γυρίζουν όλη τη μέρα στους δρόμους. Κάνουν δύσκολη και τη ζωή των οδηγών που μπορεί να χτυπήσουν κάποιον. Και να εξαιρέσουμε αυτό, κυκλοφορούν οι ίδιοι με αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται σε τρομακτικά άσχημη κατάσταση, κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια. Οπότε σε αποτέλεσμα, άμα γίνει κάποιο τρακάρισμα, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Ούτε άκρη. Γιατί μαζεύονται πολύ όπως. Μαζεύονται και τόσο πολύ. Είναι λίγο γενικώς άσχημη κατάσταση όσον αφορά τους Ρωμά. Πάμε όμως να μου πεις. Πάμε όμως στο θέμα της υγείας. Της υγείας, στα 25 ευρώ τα εισιτήρια. Στα 25 ευρώ το εισιτήριο. Παρότι λοιπόν ο στόχος της νοσηλευτικής δαπάνης έχει επιτευχθεί, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης εξανήγγειλε την αύξηση του εισιτηρίου νοσηλείας στα 25 ευρώ από τα 5 ευρώ που είναι σήμερα. Ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια για το εισιτήριο αυτό, καθώς δεν θα το καταβάλουν οι ανασφάλιστοι, οι άποροι, και τόνισε πως τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δοθούν σε ανθρώπους που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έλενα, από 5 στα 25. Αυτό πήγα να σου πω τώρα, από το στόμα μου το πήρες. Από το 5 στα 25. Πάρα πολλά τα χρήματα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Δυστυχώς, όταν έγινε η αύξηση στα 5 ευρώ, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα στα 25, ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Ναι, μεν θα εξαιρούνται οι ανασφάλιστοι και οι άποροι, αλλά θα δοθούν, λέει, σε δράση υπέρ των ομάδων που αδυνατούν. Δηλαδή, ο υπόλοιπος κόσμος που έχει να πληρώσει χαράτσια, λογαριασμούς, γενικώς τα πάει για έξοδά του. Είναι δηλαδή, έχει πιο εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ελένα, ούτε να αρρωστήσουμε δεν μπορούμε, γιατί και εκεί έτσι ακόμα φαίνεται, πληρώνουμε. Έτσι φαίνεται. Να πούμε όμως, να προχωρήσουμε λίγο στο αφημί που θα κλείσει, εάν έχετε χρέη προς το δημόσιο, έτοιμο να προχωρήσει δηλαδή, στη διαγραφή αφημί φυσικών ή νομικών προσώπων, εμφανίζεται το Υπουργείο Οικονομικών σε μια ίστατη ουσιαστικά προσπάθεια να βάλει φρένο στην αύξηση των χρεών. Μέχρι τώρα, να πούμε ότι οι οφειλές, αυτοί που είχαν μάλλον οφειλές προς το δημόσιο, δεν μπορούσαν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να περιοριστεί το ύψος των χρεών, οπότε το βάρος ρίχνεται στο αφημί, η απώλεια του οποίου θα νεκρώνει ουσιαστικά την επιχείρηση. Καθώς και θα καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε συναλλαγή, δάνεια, πληρωμές, επιστροφή φόρων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, μετάβαση ακινήτων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, μετατρέπονται σε όνειρα θερινής νυχτός για τους επιχειρηματίες, μεγάλους, μικρούς και μικρομεσαίους, σε ένα μέτρο που όπως φαίνεται έρχεται κατευθείαν από το κλιμάκιο της Τρόικας. Η εκ νέου, να πούμε, ενεργοποίηση του αφημί θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρξει πρώτα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εκτιμάται πως τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ και παρά τη συνεχής ρυθμίση των τελευταίων ετών αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, η απενεργοποίηση του αφημί συνδυνομεί με ευνίδιο φορολογικό θάνατο μιας επιχείρησης, αφού χωρίς αυτόν πάβει να λειτουργεί και να πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Δήλωσε επίσης ότι στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία απαιτείται ψύχρεμη σκέψη. Ενώ επιβεβλημένος ο προσδιορισμός της βαριάς και συστηματικής φοροδιαφυγής και ο διαχωρισμός της από την εντός κρίσης φοροαδυναμία. Φαίνεται όμως ότι γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μιας και καθημερινή ταλαιπωρία υφίστανται οι φορολογούμενοι και οι λογιστές λόγω των αδυναμιών. Τεχνικών προβλημάτων δηλαδή, που παρουσιάζει το πρόγραμμα TaxisNet. Το Υπουργείο Οικονομικών, που είχε αποφασίσει ότι μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να υποβάλουν υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά όλα τα έντυπα της εφορίας και οι πληρωμές να γίνονται αποκλειστικά στις τράπεζες, φάνηκε πως δεν γίνεται, μιας και αποδείχθηκε στην πράξη ανεπαρκής τεχνική προετοιμασία για την υποδοχή μεγάλου όγκων δεδομένων. Φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα αλαλούμ με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, Νικολέτα, μιας και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με το αποκορύφωμα αυτό που έγινε, που έπεσε το TaxisNet και δεν μπορούσαν μετά οι πολίτες να ελέγξουν, να διορθώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Και μιας και είπαμε για τα ακίνητα, φαίνεται πως έχουμε αλλαγή στον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Δημήτρης Τζακάρης, ο οποίος βρίσκεται και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζακάρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλά είστε? Καλά, καλά εσείς. Βλέπουμε αλλαγές στον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ναι, εντάξει, αυτά είναι διάφορα προσχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν έχουν ακόμη καταλήξει. Είδαμε ένα τελικό σχέδιο, υποτίθεται, χθες, από τα πολλά τελικά ασφαλώς που έχουμε δει. Το οποίο τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι αυξάνει την προοδευτικότητα του φόρου. Δηλαδή, ο φόρος δεν είναι αναλογικός, είναι προοδευτικός. Περισσότερο προοδευτικός. Για να γίνουμε κατανοητοί στους ακροατές και τηλεθεατές μας, αυξημένος προοδευτικός φόρος σημαίνει ότι με κάποιους συντελεστές, όσο ακριβένει η περιοχή και όσο ακριβένει το τετραγωνικό σαν αντικειμενική αξία, τόσο πολλαπλασιαστικά ανεβαίνει ο φόρος. Φαίνεται δημοκρατικό, φαίνεται δίκαιο, φαίνεται σωστό, αλλά δεν είναι. Γιατί αυτό στο τέλος θα σταματήσει την αγορά ακινήτων. Η μόδα παγκόσμια, να θυμίσουμε ότι είναι, όπως σωστά έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εύχεται να πάει κάποτε, το flat tax rate, δηλαδή ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποσοφόρου, γιατί τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται με βάση την αύξηση του όγκου, την αύξηση των κερδών, την αύξηση των τζίρων. Δεν μπορεί να αλλάζεις τους συντελεστές όσο αυξάνουν οι τζίροι ή τα νούμερα, διότι στο τέλος αυτό που κάνεις είναι να τιμωρείς αυτόν ο οποίος παράγει ή αυτός ο οποίος καταναλώνει περισσότερο. Είναι αντιαναπτυξιακό, δηλαδή, όπως λέμε στην επιστήμη των δημοσίων οικονομικών. Και αυτή είναι η επικρατούσα τάση και παγκόσμια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιος ασχολείται με την τάση της τέχνης και της επιστήμης σήμερα, όταν τα χρήματα τα οποία ζητούνται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, από τη φορολογία ακινήτων, έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες μνημονιακές υποχρεώσεις. Έχει εδώ, δηλαδή, αποφασιστεί ότι πρέπει από τα ακίνητα, όπως και αν βάλουμε το υποδεκάμετρο, να προσδιορίσουμε τους συντελεστές, να πάρουμε 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είδαμε, είναι σύμφωνα με τις... αυτό. Συγγνώμη. Λέω, είναι εφικτό αυτό. Να τα... Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, όπως είδαμε, ο κόσμος γονάτισε, ο κόσμος πόνεσε, ο κόσμος του έκοψαν το ρεύμα, του ΕΤΙΔΕ ψιλοπληρώθηκε. Δεν είμαι πάνω στα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών, ούτε καν της ΔΕΗ, για να ξέρω ποιο είναι το ποσοστό αυτό της εισπραξιμότητας, όπως λέμε, των φόρων. Θεωρώ ότι δεν, κοιτάξτε, η φορολογία ακίνητης περιουσίας για την οποία μιλάμε είναι ένας φόρος κατοχής, όπως λέμε. Δεν είναι ένας φόρος ο οποίος συναρτάται με το εισόδημα. Δηλαδή, καλούμε εγώ για ένα οικόπεδο το οποίο έχω, καλούμε εγώ για ένα διαμέρισμα κλειστό το οποίο έχω, να πληρώσω φορολογία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ασκώ κάποια άλλη δραστηριότητα κάπου αλλού. Από κάπου αλλού πρέπει να κερδίζω λεφτά, είτε από τους μισθούς μου είτε από τα έσοδά μου, για να μπορώ να πληρώνω τους φόρους αυτούς που επιβάλλονται επειδή κάτι υπάρχει. Δεν είναι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδημα που μου βγάζει αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Τότε θα ήταν λογικό, τότε θα ήταν κατανοητό. Αλλά αυτός ο φόρος υπάρχει. Είναι ο φόρος στα μισθώματα, στα έσοδα από ενίκεια. Εδώ μιλάμε για ένα φόρο ο οποίος έρχεται να επιβληθεί απλά επειδή υπάρχει κάτι. Να θυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική αγορά ότι από αυτού του είδους τη φορολογία ακινήτων το ελληνικό δημόσιο ιστορικά εισέπρατε 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα αξιώνει να εισπράξει 10 φορές παραπάνω φόρο από αυτή την κατηγορία. Μα εδώ πέρα βλέπουμε τιμές έως σε ακριβές, λέει, περιοχές με αξία άνω των 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχουν τα νούμερα αυτά. Φαντάζεστε ένας άνθρωπος, ένας συνταξιούχος, μία χείρα η οποία έτυχε ο άντρας της να έκανε το οποιοδήποτε επάγγελμα και να ζει σε ένα σπίτι του, διότι ο πρώην σύζυγος είχε την χή δραστηριότητα. Δηλαδή, ο φορολογικός νομοθέτης εδώ υποθέτει ότι υπάρχει ρευστότητα στην τσέπη του καθενός. Δηλαδή, υποθέτει ο φορολογικός νομοθέτης, επειδή εγώ έχω, ας πούμε, ακίνητη περιουσία 500.000 ευρώ, έχω και 500.000 ευρώ μετρητά στην τράπεζα. Αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια γενναία υπόθεση που δεν επαληθεύεται. Κύριε Τσαγκάρη... Συγγνώμη, Νικολέτα, που σε διακόπτω. Σαν έναν ηλικιωμένο κύριο στην Ιεράπετρα, ο οποίος χρωστάει κάποια λεφτά και βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε: «Δεν έχω να πληρώσω, πάρτε το σπίτι μου». Δηλαδή, έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση τους πολίτες να δίνουν εκούσια την περιουσία τους. Μα τι νομίζετε, τα ακραία πολιτικά φαινόμενα που έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε δεν είναι άσχετα από αυτόν τον οικονομικό φασισμό, που θα έλεγα εγώ.
Διότι όταν έχουμε αποδεχθεί σαν καθεστώς, σαν κοινωνία, όταν οι ίδιοι πολιτικοί μας, οι ίδιοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί οικονομικών στις δημόσιες δηλώσεις τους αποδέχονται, σας θυμίζω, να απαντούν στον όρο χαράτσι, όπως ονομάστηκε ο περίφημος αυτός φόρος της ΔΕΗ. Χαράτσι, να θυμίσουμε η κυριολεξία, ήταν ο φόρος που είχαν επιβάλει επί τουρκοκρατίας για να μην κόψουν το κεφάλι του καθενός. Λοιπόν, τους το κόβουνε, είναι βέβαια. Υπερβολική. Τους το κόβουνε με... Πώς λέγεται, τους το κόβουνε με το φτερό, όχι με το μαχαίρι στην προκειμένη. Ναι. Το θέμα είναι ότι η φορολογία αυτή είναι υπερβολική, είναι αυθαίρετη, είναι τεκμαρτή φορολογία, είναι υποθετική φορολογία. Σας είπα το παράδειγμα, υποθέτει κάποιος ότι επειδή εγώ έχω 500.000 ακίνητη περιουσία, έχω και 500.000 μετρητά. Δηλαδή δεν υπάρχει το σενάριο να είχα κάνει κάποτε την επιλογή να τοποθετήσω όσα χρήματα έχω σε ακίνητα και να μην έχω σήμερα μετρητά. Και να είμαι και άνεργος. Και να είχα μια κορυφαία θέση να ήμουν υψηλόβαθμος και σήμερα να μην είμαι. Δηλαδή εδώ ο νομοθέτης υποθέτει ότι επειδή έτυχε να αγοράσεις κάποτε ένα ακριβό αυτοκίνητο, σήμερα συνεχίζεις εσύ να έχεις εισοδήματα. Άρα ζητάει τον φόρο πολυτελείας στον περίπτωση. Μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε πάρτε ακριβά αυτοκίνητα, πάρτε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού για τη δική σας ασφάλεια, μιλάω για τζιπ. Και τώρα ξαφνικά στα τζιπ έχουν φόρο πολυτελείας, συν την ασφάλεια, συν το χαράτσι που έρχεται. Συν την υπερβολική τιμή των καυσίμων, διότι έχουν γίνει 2-3 αυξήσεις στον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, σας θυμίζω. Διπλασιάζονται τα τέλη κυκλοφορίας τελικά, κύριε Τσαγκάρη? Δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε, πολλά ακούγονται. Αυτά σας είπα. Δεν πρέπει να μείνουμε και να κατανοήσουμε κάτι που δήλωσα προηγούμενα, σας το επαναλαμβάνω και τώρα. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν αναγκάζομαι να ασκήσω κριτική στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Διότι δεν είναι η διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών να φοροσχεδιάσει. Πρόκειται για μνημονιακές υποχρεώσεις. Όπου δεν τους βγαίνουν οι στόχοι, όπου υπάρχουν τρύπες ή οι προηγούμενοι φόροι που έχουν επιβληθεί αποφέρουν λιγότερα έσοδα, υπάρχουν τα περίφημα εντός εισαγωγικών νέα μέτρα. Αν πράγματι ακούσαμε το χθεσινό σας ρεπορτάζ, χθες το βραδινό, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Τρόικα αξιώνει ενδεχομένως και για το 2014 ο φόρος των ακινήτων δεν θα προλάβει, υποτίθεται, η νέα καταγραφή και ο φόρος των ακινήτων να συνεχίσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για λόγους ευκολίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι. Για λόγους ευκολίας ποιας πλευράς? Της πραξιμότητας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα για το οποίο δεν μπορούμε να μας φταίει ούτε η ελληνική κοινωνία, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε ο Υπουργός ο κ. Μαυραγάνης, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ποιο είναι αυτό το καινούριο? Εμείς δεν πληρώναμε ποτέ φόρο στα αγροτεμάχια. Αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Τι να κάνουμε? Στους δοσκότοπους που λέγαμε και στην προηγούμενη. Οτιδήποτε. Ότι το ξεχασμένο χωράφι του παππού μου. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία είχε ευνοηθεί και ο αγρότης, του οποίου το χωράφι παράγει έσοδο και δεν πλήρωνε και αυτός. Ήρθε λοιπόν τώρα η Τρόικα και η μνημονιακή υποχρέωση και λέει θα πληρώνετε και σε αυτά. Προφανώς δεν υπάρχει καταγραμμένο ένα τέτοιο περιουσιολόγιο και προφανώς χρειάζεται ένας χρόνος για να καταγραφεί. Δεν μπορεί να το αποδίδεις και αυτό σε πλημελή, αν θέλετε, συμπεριφορά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ή της συμπεριφοράς των φορολογουμένων. Τώρα αποφασίσαμε ότι θα βάλουμε φόρο και στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, προφανώς χρειάζεται ένας χρόνος. Έρχεται η Τρόικα λοιπόν και λέει: επειδή εγώ και τώρα θέλω τόσα χρήματα, συνέχισε με τη ΔΕΗ και μέχρι να τα φτιάξεις θα τα βάλουμε του παραχρόνου ενδεχομένως. Αυτό ακούστηκε χθες από το ρεπορτάζ σας και σας λέω, σας το αναφέρω για να σας δείξω ότι εδώ δεν υπάρχει από τους Τροϊκανούς, με λύπη το λέω αυτό, καμία διάθεση εξευρωπαϊσμού της Ελλάδος. Υπάρχει απλή διάθεση στεγνής αποπληρωμής των δανειστών, στεγνής εφαρμογής ενός μνημονίου το οποίο έχει μόνο ταμειολογιστικά χαρακτηριστικά, δεν βελτιώνει την Ελλάδα, δεν την κάνει καλύτερη. Τώρα φέρουν οι Τροϊκανοί ξανά το θέμα του ανοίγματος του κώδικα δικηγόρων. Δηλαδή οι διαρθρωτικές αλλαγές με αυτό το μνημόνιο 4 χρόνια τώρα, πρακτικά δεν έχει γίνει τίποτε άλλο από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών και την πτώση του βιωτικού του επίπεδου. Αυτό δεν είναι Ευρώπη το οποίο ζούμε. Τσαγκάρη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε όμως στον συνάδελφο Σωτήρη Σκουλούδη. Ο Σωτήρης Σκουλούδης, όπως και πάντα η τηλεόραση του Ζούγκλα, είναι σε όλα τα περιστατικά παρόν. Ο Σωτήρης Σκουλούδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ΔΟΗ Κηφισιάς, όπου εξεράγει ο κρηκτικός μηχανισμός. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένα. Πράγματι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Στις 5 ακριβώς
ξημερώματα και αφού είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στη Jungla.gr, εξεράγει κριτικό μηχανισμό στην είσοδο τη ΔΟΕ Κηφισιά. Προκλήθηκαν σημαντικέ υλικέ ζημιέ. Ευτυχώ όμω όχι τραυματισμοί πολιτών, μια και η ειδοποίηση ήταν έγκαιρη και η αστυνομία είχε αποκτήσει του γύρω δρόμου. Την υπόθεση πρέπει να σου πω ότι την έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία μέχρι τώρα εξάγει έρευνες στον γύρω χώρο. Όμως, δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Χιωτάκη, ο οποίος θα σχολιάσει το χτύπημα αυτό. Κύριε Χιωτάκη. Ναι, καλημέρα. Είχαμε προειδοποίηση, είχε η αστυνομία και η Ζούγκλα, μάλλον την ειδοποίηση της αστυνομίας γύρω στις 4.30 και γύρω στις 5 έγινε η έκρηξη στην είσοδο της ΔΟΕ Κηφισιάς. Όπως καταλαβαίνετε, από την έκρηξη είχαμε αρκετές ζημιές, τζάμια, το στέγαστρο, κάποια μάρμαρα στην περιοχή έξω από την είσοδο και βεβαίως και μέσα από το αστικό κύμα κάτι ζημιές. Ευτυχώς όμως, όπως είπατε, ήταν αποκλεισμένη η περιοχή και δεν είχαμε τίποτα περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζο στην περιοχή, γιατί έχει κλείσει την οδό Αχαρνών. Έχει και λόγω έργων η οδός Λύρα, οπότε που είναι ο κάθε δρόμος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Κηφισιά και για αυτούς που περνάνε από την Κηφισιά είναι το κυκλοφοριακό. Η πορεία είναι κλειστή σήμερα, νομίζω όμως ότι μπορεί αύριο να ανοίξει, αν δεν έχει μέσα μεγάλες ζημιές, ίσως και στην άνθρωπη της εφορίας περισσότερο. Ωραία, ακούσαμε τον Δήμαρχο. Σωτήρη, έχει αναλάβει κάποια οργάνωση το χτύπημα αυτό? Έλενα, όχι, ακόμα δεν έχει αναλάβει κάποιο οργάνωση στο χτύπημα. Είναι κάτι που συνήθως το περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Όμως έχω δίπλα μου τον κύριο Γεωργιόπουλο, που είναι εργαζόμενος και μάλλον εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΔΟΕ Κηφισιάς, ο οποίος έχει και αυτό σημαντικά πράγματα να μας πει. Κύριε Γεωργιόπουλε. Καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιόπουλο. Εγώ, σαν εργαζόμενος εδώ στην ΔΟΕ Κηφισιάς, έκπληκτος το πρωί ερχόμενος στην εργασία μου, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, διαπιστώσαμε ότι ο χώρος όλος ήταν κλειστός, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Μας είπαν ότι είχε γίνει έκρηξη στις 5 η ώρα το πρωί. Ευτυχώς όμως δεν υπήρχαν θύματα, γιατί είχαν κλείσει τους γύρω χώρους. Αυτό που ήθελα να πω εγώ σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων είναι ότι εμείς σαν εργαζόμενοι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια καθημερινά για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας και για να φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Γιατί αυτή τη στιγμή στη ΔΟΕ Κηφισιάς υπάρχει συγχώνευση της ΔΟΕ Αγίου Στεφάνου και των τμήματων του δικαστικού και του ελέγχου από τη ΔΟΕ Αχαρνών. Όπως καταλαβαίνετε, ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες λωρές, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μας απειλούν όταν έρχονται εδώ και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ή μένουν έκπληκτοι από καινούργιους φόρους κτλ. Εμείς, όπως σας είπα, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε σε πέρας την εύρυθμη λειτουργία της εφορίας και το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα ότι από τις ΔΟΗ που έχουν συγχωνευτεί, εδώ δεν έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι. Κάποιοι βγήκαν σε σύνταξη, κάποιοι πήγαν σε κάποιες άλλες ΔΟΗ γιατί τους εξυπηρετούσε καλύτερα. Και όπως καταλαβαίνετε, με πολύ λιγότερο προσωπικό αυτή τη στιγμή, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Κύριε Γεωργιόπουλε, μας λέτε προηγουμένως ότι γίνεστε δέκτες πολλών παραπώνων, ακόμα και απειλών από αγανακτισμένους πολίτες, όχι που δεν καταφέρονται βεβαίως εναντίον των εργαζομένων, αλλά της κατάστασης της εφορίας. Τι γίνει κάπου το μυαλό σας, για ποιο λόγο κάποιος θα μπορούσε να προβεί αυτή την ενέργεια? Όχι, δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου κάπου. Είναι γεγονός όμως ότι καθημερινά σχεδόν δεχόμαστε άλλες από φορολογούμενες, οι οποίοι αγανακτισμένοι για τον Α ή Β λόγο, για κάποιο φόρο, ένα παράδειγμα απλό να σας πω, όταν κάποιοι διαπίστωσαν μέσα στο μήνα αυτό, ενώ είχαν κάνει ρύθμιση και είχαν δώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό να κρατήσουν τα χρήματα από τη ρύθμιση, να πάρουν τα χρήματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κρατήσει τα χρήματα, δεν είχε δώσει τα χρήματα η τράπεζα, με αποτέλεσμα να έχουν μια επιβάρηση 15% για τις λίγες μέρες που δεν είχαν πληρώσει το φόρο αυτό. Εκεί οι φορολογούμενοι αγανακτούν, βρίζουν ή απειλούν τους φορολογούμενους, τους εργαζόμενους. Το μόνο αυτό μπορώ να πω τώρα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό και ποιοι είναι πίσω από αυτό, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι γίνεται μεγάλη έρευνα.
Το καλό είναι, σας είπα, ότι δεν θυμίσαμε θύματα, διότι υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και έτσι είχε γενωθεί η περιοχή. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πόσες μέρες θα παραμείνει κλειστή? Σήμερα τουλάχιστον θα είναι οπωσδήποτε κλειστή. Μας είπαν τώρα σε λίγο θα μπούμε να δούμε για τις ζημίες που υπάρχουν στα γραφεία μας. Δεν ξέρουμε ακόμη. Περιμένουμε από τις αρχές να μας πούν. Ελένα. Ωραία, Σωτήρη, ακούσαμε και τον κύριο. Λοιπόν, Νάστερ, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, εσύ που βρίσκεσαι, να προσθέσεις εσύ που βρίσκεσαι στο σημείο? Προς το παρόν ακόμα, Έλενα, όχι, περιμένουμε και τα πορίσματα της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Ωραία, Σωτήρη, οπότε θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου όταν έχεις κάποιο νεότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε όμως, Νικολέτα, για ένα θέμα στην Κύπρο. Κύπρο, λοιπόν, στην Κύπρο, όπου τέσσερις ανήλικους ηλικίας 14 έως 17 ετών προφυλάκησε το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λεμεσού με την κατηγορία βιασμού, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, διαφθοράς της μόλις 13χρονης συμμαθήτριάς τους. Οι ανήλικοι υποστηρίζουν ότι ό,τι έκαναν το έκαναν με τη θέληση της μικρής κοπέλας. Η νεαρή κοπέλα είχε ερωτικές επαφές με έναν από τους μαθητές και την ώρα της πράξης εκείνος βιντεοσκόπησε και την απειλούσε πως αν δεν κάνει και το ίδιο με τους φίλους του θα το δημοσιεύσει στο Facebook. Περισσότερα όμως θα μας πει ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Αστυνομίας της Κύπρου, κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Κύριε Αγγελίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι ακριβώς συνέβη στην Λεμεσό, τι ακριβώς συνέβη με την ιστορία των τεσσάρων μαθητών? Ναι, είχε γίνει καταγγελία από την 13χρονη. Καταρχήν να αναφέρω ότι έχοντας υπόψη ότι είναι πολύ λεπτές οι γραμμές για τέτοιες υποθέσεις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι λέμε. Απλά να αναφέρω ότι υπήρχε μια καταγγελία από την 13χρονη, έγινε με συνοδεία από τους γονείς της στην αστυνομία. Με βάση το περιεχόμενο της κατάθεσης της, προχωρήσαμε στη σύλληψη των προσώπων, των πέντε προσώπων, εκ των οποίων ένας ήταν κάτω των 14 και με βάση τη δική μας νομοθεσία δεν θεωρείται ποινικά υπεύθυνος και δεν προσήχθηκε στο δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους έχει εξασφαλιστεί διάταγμα προσωποκράτησης για 2 μέρες και ανακρίνονται. Το σημαντικό για μας είναι 2 πράγματα. Καταρχήν αναφέρω είναι υπάρχουν αδικήματα με βάση τη δική μας νομοθεσία που αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης, της διαφθοράς και λόγω της ηλικίας που είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ήταν μόλις 13 χρόνων. Και βασικά η μία πτυχή της υπόθεσης είναι να διερευνηθεί σωστά η υπόθεση και το δεύτερο σημαντικό είναι η προστασία και η στήριξη της ανήλικης, γιατί ξέρετε, λόγω του ότι είναι κλειστή η κοινωνία εδώ στην Κύπρο, είναι μικρή κοινωνία, το σημαντικό για μας είναι να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα είτε στην ίδια είτε στο οικογενειακό και το φιλικό της περιβάλλον. Γι' αυτό είμαστε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να υπάρχει στήριξη και με τη διεύθυνση του σχολείου που φυτάει ανήλικη να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, γιατί είναι σημαντικό. Έχα κάνει χτες και κάποιες δηλώσεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλό προς τους γονείς ότι θα πρέπει όταν υπάρχουν πληροφορίες, γιατί ξέρετε υπάρχει ο φόβος, όταν υπάρχει ο φόβος και απειλή, οι ανήλικοι δεν μιλούν προς τους γονείς. Ίσως φοβούνται και είναι λογικό. Και η προτροπή προς τους γονείς είναι όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει με τα παιδιά τους, να ενημερώνεται αμέσως η αστυνομία και εμείς διαβεβαιώνουμε ότι θα το χειριζόμαστε διακριτικά, γιατί ο σκοπός δεν είναι να δώσουμε δημοσιότητα, αλλά να διερευνήσουμε και να προστατεύσουμε τα θύματα, τους ανήλικους, τις ανήλικες σε τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, από τέτοιες σοβαρές καταγγελίες. Κύριε Αγγελίδη, η ιστορία σύμφωνα με τις πληροφορίες ξεκίνησε όταν τα σχολεία είχαν κλείσει, καθώς οι πράξεις γινόντουσαν μέσα στο σχολικό προάβλιο. Θα ήθελα να μου πείτε πότε έγινε η καταγγελία από την 13χρονη μαθήτρια. Η καταγγελία έχει γίνει προχθές η καταγγελία. Προχθές. Ναι. Τώρα, αυτό το ιστορικό υπήρχε πριν εδώ και 2-3 μήνες, ίσως και περισσότερο. Περίπου 2-3 μήνες που υπήρχαν αυτά τα γεγονότα. Το σημαντικό είναι ότι η καταγγελία από τη στιγμή που είχε αναφερθεί, εξ όσο γνωρίζω, σε κάποιον καθηγητή και στη συνέχεια στους γονείς, από τη στιγμή που ήρθε κοντά μας, εμείς αρχίσαμε από την πρώτη στιγμή να το χειριζόμαστε διακριτικά. Υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό που γνωρίζει πώς θα χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις και γυναίκες συναδέλφους που έχουν εκπαιδευτεί, γιατί είναι σημαντικό να μπορεί να νιώθει άνετα μια ανήλικη όταν θα καταγγείλει τέτοιες υποθέσεις, δίνοντας μια κατάθεση με τέτοιο περιεχόμενο όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι σημαντικό να νιώθει άνετα και να νιώθει τη στήριξη ότι αυτά που θα πει θα είναι εντάξει, χωρίς να υπάρχει να έχει αμφιβολίες και να δείξει εμπιστοσύνη. Το σημαντικό είναι εμπιστοσύνη προς τις αρχές.
για να μιλήσει κάποιος. Και προς τους γονείς φυσικά να νιώθουν εντάξει για ασφάλεια ότι αυτοί που θα το χειριστούν θα το χειριστούν σωστά. Έχει περάσει η μικρή κοπέλα από κάποια ιατρική εξέταση για να επιβεβαιώσει. Ναι, έχει περάσει. Έχει περάσει από ιατροδικαστική εξέταση. Είναι μέρος της διαδικασίας για διερεύνηση της υπόθεσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που ευχαριστώ, είχαμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας έδωσε ο κύριος Αγγελίδης ένα πολύ σημαντικό έναυσμα να πούμε στους γονείς ότι πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους. Και τα παιδιά όμως πρέπει να μιλούν στους γονείς τους ανοιχτά για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, είτε από το φιλικό είτε από το σχολικό τους περιβάλλον. Είναι ένα φαινόμενο το bullying, όπως το λένε, εκφοβισμός, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν φταίνει τα social media. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να είναι δίπλα και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα παιδιά, να ακούν τους προβληματισμούς τους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, την καθημερινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Πέμπτη σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου. Είδαμε τα θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα την ελληνική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα. Η οποία θα, όπως κάθε μέρα, μας δίνει σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία. Σήμερα τι έχουμε, Κυριακή? Έχουμε το θέμα της ακμής. Η ακμή είναι ένα πρόβλημα που αφορά μικρούς και μεγάλους. Οι έφηβοι πολλές φορές πιστεύουν πως κατά την ενήλικη ζωή τους η ακμή σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα προβλέψιμο. Σύμφωνα μάλιστα με αμερικανική έρευνα, μία στις δύο γυναίκες και ένα στους τέσσερις άντρες παρουσιάζουν ακμή κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους. Πάμε όμως να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Αβράμη, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αβράμη. Καλημέρα σας, κύριε Αβράμη, και από μένα. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε πού οφείλεται η εμφάνιση της ακμής κατά την ενήλικη ζωή? Η εμφάνιση της ακμής οφείλεται πρώτον σε ορμονικές διαταραχές,
στις γυναίκες και σε ποσοστό περίπου 70-80%. Δεύτερον, σε κακοδιαχείριση από τοπικά καλλυντικά, μάσκες, make-up που χρησιμοποιούν οι γυναίκες, το οποίο είναι ακατάλληλα. Και τρίτον, σε κακοποίηση, παύλα τραυματισμό του δέρματος. Όταν λέτε κακοποίηση δέρματος, τι εννοείτε? Δεν σας ακούω. Όταν μιλάτε για κακοποίηση του δέρματος και κακή μεταχείριση, τι ακριβώς εννοείτε? Εννοούμε χειρισμούς λανθασμένους από τα χέρια μας, από τους ίδιους τους ανθρώπους και από κέντρα αισθητικής. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί, θα έλεγα, τρόποι αντιμετώπισης της ακμής? Καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο ότι υπάρχει η τοπική θεραπεία και η συστηματική θεραπεία. Την τοπική θεραπεία τη δίνουμε σε ήπια μορφή ακμής, τα οποία είναι, ξεκινάμε με τα τοπικά ρετινοειδή, το υπεροξίδιο του βενζοηλίου και αντιβιωτικά. Μετά περνάμε στη μέτρια ακμή, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των βλαβών από βλατίδες και φλεκτενίδια, τα οποία είναι αντιβιωτικά από το στόμα. Και τρίτον, υπάρχει και η βαριά μορφή ακμής, με κύστης και οζίδια, η οποία είναι το φάρμακό μας, είναι η ισοτρετινοίνη, είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α. Όμως, για να δώσουμε το φάρμακο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός αιματολογικός έλεγχος στον ασθενή, με μεγάλη προσοχή, και μια συζήτηση, θα προηγηθεί μια συζήτηση με την οποία θα έχουμε προετοιμάσει για κάποιες πιθανόν παρενέργειες που θα αντιμετωπίσει ο ασθενής. Και τελευταίο, αν είναι στις ενήλικες θηλυκού γένους, προσθέτουμε και τα αντισυλληπτικά, όταν υπάρχει ορμονοεξαρτώμενη ακμή που συνοδεύεται με δαστριχισμό. Συγγνώμη, Κυριακή. Είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία δίνεται στην πιο βαριά μορφή της ακμής. Ναι. Ισχύει ότι προκαλούν παρενέργειες σε σηκώτηση νεφρά? Συγγνώμη. Ότι προκαλούν παρενέργειες, λέω, αυτά τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη στα νεφρά? Όχι. Οι παρενέργειες είναι η υπατοτοξικότητα. Δημιουργούν κάποιες παρενέργειες έτσι στις επιφύσεις των οστών. Κάποιες τοπικές δερματίτιδες, ρύθιμα κτλ. Όχι, στους νεφρούς δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Το σημαντικό είναι ότι το δίνουμε άφοβα το φάρμακο, δεν το φοβόμαστε πλέον, γιατί όλα είναι αναστρέψιμα. Με κάποια παρενέργεια, μάλλον με οποιαδήποτε παρενέργεια, μπορούμε να επανέλθουμε σε σημείο αρχικό. Είναι όλα αναστρέψιμα. Αυτό που λένε, μη φας σοκολάτα ή μη φας αυγό, γιατί θα γεμίσει σπηριά, ισχύει? Δηλαδή, η διατροφή επηρεάζει άμεσα την ακμή? Κοιτάτε, η διατροφή δεν επηρεάζει. Αυτό είναι ένας μύθος. Απλά, με κάποιες τροφές, ωμέγα 3 λιπαρά, βιταμίνες και κάποιες πρωτεΐνες, θα μπορέσουμε λίγο να βελτιώσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί, μη τρως σοκολάτα, μη τρως αυγό, μη τρως αυτό. Δηλαδή, η βελτίωση θα είναι της τάξης του 0,3%. Εγώ προσωπικά στο ιατρείο μου συστήνω με ένα μέτρο να τρώνε τα πάντα, σε χαμηλές ποσότητες. Δεν τους απαγορεύω, γιατί είναι και παιδιά στην εφηβεία και δεν μπορεί να τους πει όχι αυτό, όχι εκείνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αβράμη. Καλημέρα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Κυριακή, σήμερα. Σήμερα, Παγκόσμια Έλενα, ημέρα... είναι η Παγκόσμια ημέρα της αντισύλληψης. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να πούμε κάποιους τρόπους αντισύλληψης. Είναι ένα κέριο θέμα που απασχολεί τα περισσότερα ζευγάρια. Εάν δεν επιθυμείτε σε συγκεκριμένη φάση της ζωής σας εγκυμοσύνη, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις μεθόδους αντισύλληψης. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το προφυλακτικό, το οποίο προστατεύει από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το αντισυλληπτικό χάπ επίσης είναι μια διαδεδομένη μέθοδος σε όλες τις γυναίκες, βέβαια λαμβάνεται μόνο με ιατρική συνταγή. Το χάπ της επόμενης ημέρας, το οποίο αποτελεί έκτακτης ανάγκης μέθοδο αντισύλληψης που προλαμβάνει την εγκυμοσύνη μετά από σεξουαλική επαφή που έγινε χωρίς ή με ανεπαρκή αντισύλληψη. Η φυσική μέθοδος όπου θα πρέπει να προσδιορίσετε τις γόνιμες μέρες χρησιμοποιώντας την βασική θερμοκρασία σώματος και αλλαγές της ραχυλικής βλένης, πρέπει επίσης να αποφύγετε επαφή τις συγκεκριμένες ημέρες. Το σπιράλ, που είναι η ενδομήτρια συσκευή αντισύλληψης, είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη μέθοδος, 99% επιτυχής. Δεν επιτρέπει το σπέρμα να γονιμοποιήσει.
το άριο ή αν αυτό συμβεί δεν επιτρέπει την εμφύτευση του οαρίου στο ενδομήτριο. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι αντισύλληψης, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι τόσο διαδεδομένες στη χώρα μας. Εμείς αναφέραμε ενδεικτικά κάποιες. Πρέπει φυσικά να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος θα σας κατατοπίσει πλήρως και θα σας δώσει τις μεθόδους αντισύλληψης και την απαραίτητη ιατρική συνταγή. Νομίζω ότι το θέμα της υγείας έχει κλείσει. Ξέρεις, ανυπομονώ κάθε μέρα να φτάσει αυτή η ώρα να ακούσω τη συμβουλή της ημέρας. Δηλαδή, κάθε μέρα έχεις να μας πεις κάτι, μια συμβουλή, η οποία εμένα και εγώ δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η στήλη σου τη λατρεύω. Ναι. Μ' αρέσει, είναι νομίζω από τις πιο ωραίες. Πάμε να ακούσουμε τη σημερινή συμβουλή της ημέρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύουμε χρόνο στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για να διατηρηθεί μια σχέση, πρέπει να αφιερωθεί χρόνος σε αυτήν. Να δίνουμε σημασία στους αγαπημένους μας ανθρώπους και να μην τους παραμελούμε. Εσύ, Έλληνα, αφιερώνεις χρόνο στα αγαπημένα σου πρόσωπα? Αφιερώνω, μα και πολύ ότι... καλά κάνεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλές φορές όταν δεν εκτιμούμε κάτι, όταν το έχουμε, όταν το χάνουμε, είναι αργά πλέον να του δώσουμε την αξία που έπρεπε να του έχουμε δώσει εξ αρχής. Ήρθε η ώρα όμως να σας αφήσουμε, η ώρα πήγε 11, ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Πετινάκη και την Άννα Μορφούλη, ενώ στις 12 η ώρα ακολουθεί η νέα εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης «Infotainment» με την Kim Killian. Από εμάς, να έχετε μια καλή μέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εγώ, η Έλενα Θεοδόρου, Κυριακή Τσανικίδη και η Νικολέτα Τσίκου, θα είμαστε αύριο στις 9 πιστοί στο ραντεβού μας, να σας ενημερώσουμε για όσα πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Καλό σας απόγευμα.